κυρία Τηλιορίδου, όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τις πανελλήνιες, ότι ισχύουν, δεν ισχύουν κτλ. Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορήθηκαν για προσπάθεια άγρας ψήφων από τους 17χρονους, από τους γονείς τους. Τελικά φαίνεται όμως ότι και αυτό το θέμα των εξετάσεων δεν μπορεί να το εφαρμόσει όπως τουλάχιστον σχεδίαζε στην αρχή. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Εγώ θα συμφωνούσα καταρχάς με αυτό που είπε η συνάδελφος, η κυρία Κεραμέως, ότι οποιαδήποτε αλλαγή και προσπάθεια για την αναβάθμιση και την αναγκαία αλλαγή που πρέπει να γίνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και με πολύ σοβαρότητα. Πράγματι, εμείς έχουμε μία διαφορετική φιλοσοφία. Μία φιλοσοφία που πηγάζει από την αρχή ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι αυτή που πρέπει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης των νέων παιδιών. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την λειτουργία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Λύκειο. Mm-hmm. Για παράδειγμα θα σας πω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν όχι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, στη συνείδησή τους έχουν απαξιώσει τον ρόλο του σχολείου σε αυτήν την τελευταία σχολική τους χρονιά. Πηγαίνουν μόνο στο φροντιστήριο με μοναδικό στόχο να ετοιμαστούν για την τελική εξέταση των πανελλαδικών. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, οι εξετάσεις του Ιανουαρίου είναι ένα πρόκριμα όπου δίνεται η δυνατότητα στον τελειόφυτο του Λυκείου να έχει και μία δεύτερη ευκαιρία που πρώτον θα αποδραματοποιήσει αυτό που είπε ο Υπουργός, το άγχος των τελικών εξετάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό μέσα σε ένα τρίωρο πανελλήνιας εξεταστικής διαδικασίας στο οποίο μπαίνει ο νέος άνθρωπος, να κρίνεται το μέλλον του. Να σας πάμε είναι λίγο, μια διαδικασία πάρα πολύ σοβαρή. Εκείνο λοιπόν που λέμε είναι ότι με την δυνατότητα που δίνεται με την δεύτερη εξέταση τον Ιανουάριο, ο μαθητής θα έχει προαιρετικά το δικαίωμα, εάν αυτή η εξέταση έχει καλύτερο αποτέλεσμα, να το χρησιμοποιήσει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ξέρεις ότι υπάρχει βασικό, αυτή η δυνατότητα, ναι, κατά πάσα πιθανότητα όλοι τις πέφτουν. Και το βασικό που θέλω να σας πω είναι ότι οι εξετάσεις αυτές πλέον δεν γίνονται ως μια τελική ιερά εξέταση του μαθητή, αλλά θέλουμε μέσα από αυτές τις εξετάσεις να δώσουμε μια άλλη πνοή και μια άλλη αξιοπιστία στο Λύκειο. Είναι εξετάσεις πλέον που γίνονται σε τρία μαθήματα. Ενιαίο το μάθημα για όλα τα παιδιά, η νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν διάδες μαθημάτων ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία θέλει να απευθυνθεί το παιδί. Να σημειώσουμε όμως μόνο το εξής, ότι τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι μόνο το 10% των νέων φοιτητών είναι αυτοί που επέλεξαν το 10% τη σχολή της αρεσκίας τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία πηγαίνει σε κάποια σχολή με βάση την επίδοση ενός τριώρου, χωρίς να υπάρχει η προεργασία ώστε να προετοιμάσουμε όχι απλά καλούς μαθητές σε μια εξεταστική περίοδο, αλλά χρήσιμους πολίτες. Ωραία, αυτό είναι συνολικό ζήτημα πάντως. Έτσι, είναι προφανές. Να πάμε όμως λίγο και στα υπόλοιπα και να προλάβουμε να τα συζητήσουμε όλα. Να απαντήσω σε κάτι που υπόθηκα, αν επιτρέπετε. Παρακαλώ. Επειδή ο στόχος όλων μας, νομίζω, πέρα και πάνω από κόμματα, είναι η αναβάθμιση του Λυκείου πράγματι. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όμως με το προτινόμενο σύστημα, νομίζω επιτυγχάνεται το αντίθετο. Με ποια έννοια? Ως τώρα μπαίναν οι μαθητές πρώτη Λυκείου και το μόνο που σκεφτόντουσαν είναι πώς θα επιτύχουν στις εξετάσεις τρία χρόνια αργότερα. Τώρα έχουν ένα δεύτερο εμπόδιο να περάσουν, μια δεύτερη εξεταστική περίοδο, και δεν προσμετράται η επίδοσή τους στην πρώτη και δεύτερη Λυκείου. Άρα ακυρώνεται όλο το Λύκειο. Ωραία, τέλος πάντων, όλα αυτά ήταν ότι είναι η συζήτηση. Η κυρία Τηλιορίδου, για να έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα. Έχουμε δημόσιο, έχουμε αξιολόγηση. Θα έλεγα όμως ότι αυτό λύνεται από τον τρόπο διδασκαλίας που γίνεται πλέον, όπου κάθε μάθημα θα έχει 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, και από το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Θέλουμε πολίτες οι οποίοι αύριο θα μπορούν να σκέφτονται κριτικά, πέρα από το να έχουν μια εξειδίκευση η οποία θα αναλυθεί. Ωραία, είναι προφανές. Κυρία Κεραμέως, μου επιτρέψτε να μιλήσω. Είναι μια ακριβώς ένας διάλογος ο οποίος θα γίνει για καιρό. Δεν θα προλάβουμε κιόλας να έχει ολοκληρωθεί πριν τη ΔΕΘ. Και έτσι θα πάμε στη ΔΕΘ. Μέχρι τη ΔΕΘ θα έρθουν επενδύσεις πάντως. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, το σημαντικό σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε και όλοι μαζί να βάλουμε
τις μεγαλύτερες δυνάμεις μας, ώστε να μπούμε σε ένα άλλο στάδιο μιας άλλης παραγωγικής ανασυγκρότησης. Εδώ λοιπόν λέμε ότι πράγματι εμείς θέλουμε την προσέλκυση νέων επενδύσεων, όπου θα πρέπει βέβαια η επιχειρηματικότητα για την οποία μιλάμε να είναι μια υγιής επιχειρηματικότητα που θα σέβεται τους νόμους και τους κανόνες, κάτι που δεν γινόταν πάντα στο σύντομο παρελθόν. Αυτό που εχθρευόμασταν, γιατί πράγματι εχθρευόμασταν κάτι, αυτό που εχθρευόμασταν όμως ήταν μια επιχειρηματικότητα η οποία γινόταν στις πλάτες του ελληνικού λαού, ήταν κρατικοδίαιτη. Να θυμίσουμε τα δάνεια, πώς περνόταν χωρίς καθόλου τραπεζικά κριτήρια. Έχει αλλάξει τόσο άρδιν το επιχειρηματικό. Δεν αλλάζει από την μία μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζει από την μία μέρα στην άλλη. Η προσπάθεια όμως που γίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και επειδή υπάρχει ένας μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας, δεν φέρνει επενδύσεις. Εγώ ένα μόνο στοιχείο θα σας πω. Δεν είπατε, κύριε Τελιγιορίδου, ότι όντως εχθρευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ μία μερίδα. Εχθρευόταν την επιχειρηματικότητα η οποία δεν ήταν υγιής, που βασιζόταν σε σενάρια κολλητών και ημετέρων και όσον αφορά την δανειοδότηση, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει πάυσει αυτή η εισρωή ξένων κεφαλαίων, να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο που βγήκε μόλις χθες από την Ernst & Young. Υπήρξανε 10.600 άμεσες ξένες επενδύσεις στη Νότια Ευρώπη την περίοδο 2011-2015 και από τις 10.600 επενδύσεις μόλις 60 είχαν γυρίσει στη χώρα μας. Για ποια επιχειρηματικότητα, πάντως το 2017 έχουμε 1 δισεκατομμύριο άμεσες ξένες επενδύσεις και το δίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος έχει τριπλασιαστεί από την προηγούμενη χρονιά. Θα ήθελα να επικαλεστώ μόνο ένα δημοσίευμα το οποίο δεν είναι από ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ εφημερίδα αλλά από την Καθημερινή, όπου με στοιχεία μας λέει ότι το 2016 είχαμε 3,16 δις επενδύσεις, κάτι που ήταν υπερτριπλάσιο από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι καλό να υπερασπίζεται ο καθένας την πολιτική του, αλλά πράγματι θα συμφωνήσω με την κυρία Κεραμέως ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία στη δική μας αντίληψη. Ναι στις επενδύσεις. Επενδύσεις όμως, όπως σας είπα και πριν, που θα σέβονται νόμους και κανόνες. Όχι επενδύσεις που θα λιμένονται το δημόσιο, το κρατικό χρήμα εις βάρος του ελληνικού λαού. Εδώ να θυμίσω απλά μια κουβέντα, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι που εκποίησε σχεδόν το σύνολο της ελληνικής δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Σχεδόν το σύνολο. Να σας πω λοιπόν εδώ ότι μιλάμε σχεδόν για την αξιοποίηση. Σύνολο. Αν τα λέγατε αυτά το 2014... Να σας πω λοιπόν για να ξέρουμε και τι λέμε, ότι μιλάμε για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι για το ξεπούλημά της. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αφήσει πίσω στο παρελθόν τις θερευλώσεις του παρελθόντος, οι οποίες μας οδήγησαν και στην οικονομική. Το νέο σύστημα εισαγωγής, θα αυξηθούν τα φροντιστήρια ή όχι? Εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή. Ο κ. Γαβρόγλε μέσως είπε ότι θα αυξηθούν τα φροντιστήρια. Θεωρώ όχι, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση της ποιότητας του λυκείου θα βοηθήσει και τον δημόσιο χαρακτήρα και τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς βέβαια που επενδύουν. Θα αυξηθεί το κόστος και για τη μέση οικογένεια η οποία στέλνει το παιδί της στο φροντιστήριο και για το κράτος. Διότι το σύστημα αυτό είναι πολύ πιο δαπανηρό. Έχουμε διπλή εξεταστική, άρα διπλό κόστος. Έχουμε πλατφόρμες, έχουμε αξιολογητές. Όλα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα. Ένα παράδειγμα σας πω, στο ρεπορτάζ σας δείξατε ότι θα γίνεται αυτόματη διόρθωση των γραπτών του Ιανουαρίου μέσα από σύστημα ηλεκτρονικό. Πόσα έχουμε υπολογιστές σε όλα τα σχολεία της επικράτειας? Έχει δίκιο, κυρία Κεραμέως, πάντως να δυσανασχεθεί για αυτό το κόστος. Μια κουβέντα μόνο. Συμβαδίζει, κυρία Κεραμέως, με αυτό που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι θα μειώσει κατά 800 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για την υγεία και την παιδεία. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει να το ανακαλέσετε αυτό. Δεν ισχύει. Όχι, είναι δήλωση που έγινε. Σας προκαλώ να μας την προσκομίσετε. Είναι δήλωση που έγινε. Βεβαίως.